Εδώ στο στούντιο του ΚΙΠΕ έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, τον κύριο Θωμά Καζάκο. Κύριε Καζάκο, βεβαίως είχαμε ξαναμιλήσει πριν μερικούς μήνες, ωστόσο μια μεγάλη εξέλιξη που αφορά τόσο την οικονομική όσο και την πολιτική επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα είχαμε τον μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Κύπρου, τον κύριο Wilbur Ross, να λέει ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ευκαιρίες για την Κύπρο, τόσο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του City του Λονδίνου, αλλά και για ναυτιλιακές εταιρείες. Υπάρχει προοπτική προσέλκυσης ναυτιλιακών εταιριών ή εταιριών πλοιοδιαχείρισης από την Λονδίνο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό για την Κύπρο? Πρωτίστως, ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση μετά από τόσο σύντομο διάστημα και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία μου που έχει αναλάβει το ΚΙΠΕ στο να καλεί εκπροσώπους διαφορών κλάδων της οικονομίας για να έχουν αυτές τις επαφές. Η σύντομη απάντηση στο ερώτημα σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση για το Brexit θα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν προοπτικές, όχι μόνο σε σχέση με την Αγγλία, αλλά παγκόσμιας βάσης, κατά πόσον η Κύπρος αποτελεί, ειδικά για την ναυτιλία, ένα ακόμα ένα ελκυστικό χώρο εργασίας και δραστηριοποίησης. Πρέπει όμως να αναφέρουμε από την αρχή ότι είναι πολύ νωρίς για να εξάξουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα από πλευράς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, αφού ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Αγγλία δεν έχει κατασταλάξει σε ποια μορφή τελική συμφωνία εξόδου θα έχει και αυτό θα έχει κατ' επέκταση να επακόλουθα και στην αυτιλαγή, στο ναυτιλιακό σύμπλαγμα της Αγγλίας, που όντως είναι ένα πολύ αναπτυγμένο. Η Κύπρος, εγώ αυτό που μπορώ να αναφέρω είναι ότι η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό ναυτιλιακό φορολογικό κέντρο και βάση λειτουργίας. Άρα, εάν εμείς διατηρήσουμε το εγκριμένο μας φορολογικό σύστημα, την εύρυθμη λειτουργία της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ναυτιλιακής διοίκησης, σίγουρα τόσο αγγλικές εταιρείες ή και εταιρείες που ανήκουν σε άλλους κοινοτικούς ή μη ιδιοκτήτες που εδρεύουν τώρα στην Αγγλία, και αν πράγματι τα πράγματα χειροτερεύσουν για την εκεί φυσική παρουσία, θέλω να πιστεύω ότι η Κύπρος θα αποτελεί έναν ελκυστικό υπαλλακτικό μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να κοιτάξουν οι εν Αγγλία βρισκόμενες σήμερα ναυτιλιακές εταιρείες. Το σημαντικό, πιστεύω, δεν είναι επειδή σήμερα προκύψει ένα πρόβλημα σε μια χώρα. Το σημαντικό είναι η Κύπρος να συνεχίζει να διατηρεί την ελκυστικότητα της, την ανταγωνιστικότητα της και την πλήρη διαφάνεια και την επίσημη έγκριση της, ώστε όπου και όταν παρουσιάζονται κάποιες πιθανές περιπτώσεις όπως είναι αυτή τώρα της Αγγλίας, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη χώρα, η Κύπρος να αποτελεί μια σταθερή βάση λειτουργίας, η οποία να βασίζεται σε στιβαρά υπόβαθρα, όπως είναι μια ξεκάθαρη, πλήρως εγκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογική βάση και το ευρύτερο λειτουργικό πλαίσιο, και φυσικά η ναυτιλιακή διοίκηση και η εν Κύπρο εκπροσώπηση των εταιριών αυτών, ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, αλλά και η καθημερινή επίλυση λειτουργικών προβλημάτων στο μέγιστο πιο γρήγορο δυνατό βαθμό. Ωραία, τώρα που λέτε για το φορολογικό σύστημα, είναι γνωστό ότι υπάρχει γύρω από την Ελλάδα, και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, για τη Μάλτα, υπάρχει μια βεβαιότητα γύρω από την έγκριση ή όχι του φορολογικού συστήματος, του λεγόμενου tonnage tax, όπως έχουμε εμείς. Τότε είχε λεχθεί ότι καταγράφεται μια εισρωή ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών στην Κύπρο. Τι μπορείτε να πείτε περισσότερο από αυτού, διότι νομίζω υπήρξε χρόνος από την προηγούμενη συνέντευξη για να υπάρχουν νέα δεδομένα? Όπως είχα πει, κύριε Σαββά, και τότε, όταν ήταν πολύ επίκαιρο ο έλεγχος συμβατότητας του ελληνικού εξειδικευμένου ναυτιλιακού φορολογικού συστήματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, η οποία επισήμως εκδόθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου πέρσι, και έπειτα αντιλαμβάνομαι όντως και η αντίστοιχη έκδοση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβατότητα του φορολογικού συστήματος της ναυτιλίας της Μάλτας. Είχαμε πει και τότε ότι πρέπει να μην προτρέχουμε και να υπερβάλλουμε σε κάποιες δηλώσεις. Το ότι υπάρχει μια συνεχής εκδήλωση ενδιαφέροντος, και είναι αυτό που συνυφασμένο και με αυτά που είπαμε προηγουμένως για το θέμα της Αγγλίας. Και στην Αγγλία υπάρχουν αρκετοί Ελλαδίτες πλειοκτήτες, υπερηβόητοι Ελλαδίτες του Λονδίνου, London Greeks. Άρα, εάν πράγματι τα προβλήματα που όντως έχουν παρουσιαστεί σε θέματα συμβατότητας του ελληνικού ναυτιλιακού φορολογικού συστήματος συνεχίσουν,
βρίσκεται σε μια φάση αξιολόγηση τώρα η πορεία της συμβάντας της Ελλάδος με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Εάν δεν υπάρχει θετική έκβαση, σίγουρα θα υπάρξει και περισσότερη εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την Κύπρο και για άλλους αναπτυγμένους και εγκριμένους βάσεις λειτουργίες όπως είναι η Κύπρος. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, όντως έχουν ανοίξει ένας μικρός αριθμός γραφείων με πλήρη επάντρωση, διότι το να εγγραφεί μια εταιρεία στον εύφορο εταιριών είναι ένα θέμα, αλλά να υπάρξει η πλήρης δραστηριοποίηση με εργοδότηση και ντόπιου προσωπικού αλλά και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού είναι αυτός ο κύριος στόχος που έχει η χώρα να φλαγεί μηχανή και πιστεύω και το κράτος. Όντως έχει λειτουργήσει ένας μικρός αριθμός, όπως είχαμε και τότε, αν θυμάστε, προβλέψει ότι θα είναι μικρός στην αρχή, γιατί ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα σε τελεσίδικο και αμετάκλητη βάση. Πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμός από Ελλαδίες πλειοκτήτες κάνουν τις διάφορες έρευνες τους και σε άλλους χώρους, αλλά η Κύπρος όντως προσφέρεται, πέραν των τετριμένων γνωστών για θέματα εθνικής διασύνδεσης, γλώσσας, θρησκείας κλπ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παρέχει η Κύπρος έναν εξίσου ανταγωνιστικό και πλήρως εγκριμένο φορολογικό σύστημα, εξειδικευμένο για την ναυτιλία. Και είναι και η κοντινή απόσταση μεταξύ της Μητροπολιτικής Ελλάδος και της Κύπρου. Αντίστοιχα, αν λοιπόν συνεχίσει αυτός ο μικρός αριθμός, που μιλάμε για έναν αριθμό κάτω από διψήφιον ακόμη σε αυτή τη φάση, όμως η σημασία είναι ούγκαντο πολύ το εύκολο. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν όντως δραστηριοποιηθεί σε μια προκαταρκτική βάση είναι πολύ ποιοτικές εταιρείες και είναι με ιδιαίτερη χαρά που μπορώ να αναφέρω και επίσημα πλέον ότι είναι κρατικό μυστικό ότι σιγά σιγά και αυτές οι εταιρείες εντάσσονται στο ναυτιλιακό μελτήριο που αποδεικνύει ότι η συνεργασία και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των εν Κύπρο βρισκόμενων εταιρείων έχει και απήχηση και στις νεοαφιχθήσεις εταιρείες από την Ελλάδα. Και αυτό συμπληρώνει το σύμπλεγμα αντιπροσώπησης που είχαμε για τόσα χρόνια. Δηλαδή, το μελητήριο σήμερα έχει ξεπεράσει σχεδόν τις 190 ναυτιλιακές και ναυτιλιακά συναφείς εταιρείες. Και αν σπάμε στα σημεία αναφορά το 13, ακόμα και το 13, και το 14, και το 15, και ευτυχώς και το 16, μικρός αριθμός, αλλά η σημασία είναι ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση, μια θετική τάση. Εταιρείες που δημιουργούνται στην Κύπρο, τόσο ναυτιλιακές, όπως είναι αμυγός ναυτιλιακές, πλειοκτήτριες που διαχειρίζει τρεις ναυτιλιακές εταιρείες, όσο και ναυτιλιακά συναφείς που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα της ναυτιλίας, ότι υπάρχει μια σταθερή, μικρή, αλλά χειροπιαστή τάση αύξησης και χρησιμοποίησης της Κύπρου σαν βάση λειτουργίας. Ωραία. Τώρα, η ναυτιλιακή υποδομή στην Κύπρο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Προχωράμε, βελτιωνόμαστε? Ωραία. Αν εξαιρέσουμε το πάγιο πρόβλημα που έχει η κυπριακή σημαία και τα κυπριακά λιμάνια, που δυστυχώς είναι πολιτικά συνυφασμένο, το πρόβλημα απαγόρευσης κατάπλου πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια ή των γνωστών τουρκικών εμπάρκων, που πάντοτε συνεχίζουμε να είμαστε επιπληρωμοί και εκφύσεως αισιόδοξοι να πιστεύουμε ότι είτε με την επικείμενη λύση του Κυπριακού, είτε και με την παράλληλη πορεία ένταξη της Τουρκίας στην Οργάνωση θα επιληθεί. Η προσπάθεια που καταβάλει η ναυτιλιακή διοίκηση και συγκεκριμένα ο νυν υπουργός, ο φίλος υπουργός μεταφορών Μάριος Δημητριάδης στην περαιτέρω αναβάθμιση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, συνεχίζει. Θυμάστε, παλαιότερα είχαμε αναφέρει με την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε εκπονήσει μια μελέτη για την περαιτέρω βελτίωση της κυπριακής ναυτιλίας. Τώρα αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, είναι στα στάδια υλοποίησης. Μερικά από τα βραχυπρόθεσμα μέσα έχουν προχωρήσει, κάποια μέσω μακροπρόθεσμα είναι στην πορεία υλοποίησης. Παράλληλα με αυτήν την μελέτη, σαν μέρος της συμβατικής υποχρέωσης που είχε αναλάβει η Κύπρος σε θέματα τρόικας και αναβάθμισης της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας, χαιρόμαστε να φέρουμε ότι ο Υπουργός προσπαθεί στα πλαίσια των διαδικασιών του μέσα στο πολυδέδαλο Υπουργείο που έχει με 9 κυβερνητικά τμήματα και 2 μεγαλύτερους οργανισμούς να αναβαθμίσει περαιτέρω, να εξυγχρονίσει και να αναβαθμίσει περαιτέρω το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας, ώστε να συνάδει με το 10ο μεγαλύτερο ακόμα νεολόγιο στον κόσμο κεντρικό στην Ευρώπη, να λειτουργεί όσο πιο σύγχρονα γίνεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών του, που είναι τουλάχιστον και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και επικροτούμε αυτές τις προσπάθειες του Υπουργού και συνδράουμε άμεσα, έμπραχτα, με την προσωπική εμπλοκή του Μελτηρίου στις διάφορες τεχνοκρατικές επιτροπές. Αυτό με πιστεύω είναι μια πολύ σωστή πορεία. Είναι μια πορεία αναβάθμισης από τα κάτω προς τα πάνω, που θα βοηθήσει το τμήμα αυτό που ιδρύθηκε το 1963
να έρθει στις πιο σύγχρονες εποχές, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει η ναυτιλία, που είναι μια παγκοσμιωμένη βιομηχανία, που είναι μια βιομηχανία που δεν κοιμάται ποτέ και δεν έχει ωράρια εργασίας συμβατά με τις κυπριακές πραγματικότητες ή τις δημόσιες υπηρεσίες. Άρα η προσπάθεια που έχει αρχίσει ο Υπουργός της Εργασίας με την ιδιωτικό τομέα συνεχίζει, είναι στην πορεία και επαναλαμβάνω, έχει στόχο προσελωθεί στην αναβάθμιση του τμήματος εμπορικής ναυτιλίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να δυναμωθεί και να καλύψει το ευρύτερο πλαίσιο της ναυτιλιακής διοίκησης που καλύπτει ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις ανάλογες αποφάσεις πολιτικής, εποπτείας και ελέγχου που χρειάζεται η δική μας ναυτιλιακή βιομηχανία. Ωραία. Ένα άλλο θέμα που έχει επανεμφανιστεί στην επικαιρότητα είναι το θέμα του περιβόητου Υπουργείου Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι τα θέματα της ναυτιλίας θα υπαχθούν στις αρμοδιότητες αυτού του Υπουργείου. Δεν ξέρω, και πάλι διορθώστε με αν έχω λάθος, εσάς η θέση σας για αυτόν το Υφυπουργείο, ποιες είναι, πώς βλέπετε αυτόν το Υφυπουργείο να βοηθά τον τομέα σας? Η δική μας πληροφόρηση δεν αναφέρεται ότι η ναυτιλία υπάγεται στο υπό εκόλαψη Υφυπουργείων ή καλύτερα Υφυπουργών Ανάπτυξης. Αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την κυβέρνηση. Εμείς η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Είναι μια φυσική εξέλιξη αυτών που λέγαμε προηγουμένως, ότι η ναυτιλιακή διοίκηση χρειάζεται και πιστεύουμε και αυτό είναι πρέπει να το ξεκαθαρίσω ακόμα μια φορά πέραν βάσης αφιβολίας. Δίνουμε πλήρη εύσημα στην παρούσα κυβέρνηση, των παρών φιλών υπουργών, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, των Διευθυντή του Μεσημερινή Ναυτιλία, είναι πιο στενοί μας συνεργάτες και είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που προσπαθούμε και εμείς εδώ και πολλά χρόνια να δώσουμε ακόμα μια πιο μεγάλη στήριξη στις προσπάθειες της οποιασδήποτε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, ώστε να αναβαθμίσει την ναυτιλιακή διοίκηση. Η θέση του Μιλτήριου ήταν ξεκάθαρη εδώ και αρκετά χρόνια για την ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμού, μόνιμου θεσμού, με πλήρες εξουσίες, είτε αυτό ονομάζεται Υφυπουργός Ναυτιλίας, είτε οποιασδήποτε άλλη ονομασία της ενδοδόσης, είναι εξειδικευμένη πολιτική τοποθέτηση για να έχει τις τρεις βασικές λειτουργίες που χρειάζεται για να στηρίζει και να υποστηρίζει το τμήμα ναυτιλίας. Που ας μην ξεχνάμε είναι και στη Λεμεσό, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κομμάτια της κυβέρνησης. Η πρώτη εξουσία λοιπόν που πρέπει να έχει είναι η υποχρέωση χάραξης και έγκαιρης και συνεχούς εποπτείας εφαρμογής μιας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Ένα κομμάτι αυτής γίνεται σιγά σιγά με τις προσπάθειες του Υπουργού που είχαν μπει αναφέρει για το θέμα της αναβάθμισης του τμήματος ναυτιλίας, αλλά δεν είναι μόνο το τμήμα ναυτιλίας. Το δεύτερο είναι η αντιπροσώπευση της Κύπρου σε εξειδικευμένα φόρα όπου διευθυνίσει η Περιφερειακή Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβουλία Υπουργών Μεταφορών Ναυτιλίας, Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, που χρειάζεται να υπάρχει εξειδικευμένη πολιτική αντιπροσώπευσης. Και το τρίτο φυσικά είναι σε επίπεδο προώθησης, προβολής της κυπριακής ναυτιλίας, αυτά που αναφέρεται προηγουμένως για προσέλκυση περισσότερων εταιριών και πλειοκτήτων στην Κύπρο, τόσο ώστε να υπάρχει στην Κύπρο μια ξεκάθαρη δομή σε θέματα λήψης αποφάσεως και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων που χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Ήδη στο τεχνοκρατικό επίπεδο έχουμε μια ανεξαίρετη σχέση με τους συναδέλφους του Δημοσίου Εμπορικής Ναυτιλίας, που είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Άρα η θέση του Υπουργείου που είναι πολύ παλιή πλέον, που έρχεται τώρα να έρθει ξανά στην επικαιρότητα δημιουργία εξειδικευμένων τεχνοκρατικών, φαντάζομαι όταν αντιλαμβάνομαι, θέσεων με πολιτικές εξουσίες, είτε ονομάζεται Υφυπουργείο ή Υφυπουργός Ναυτιλίας. Για μας είναι ξεκάθαρη, είναι μια πάγια, ένα πάγιο αίτημα που έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων προσπαθειών που γίνονται και θα συμπληρώσει τις τρέχουσες προσπάθειες που γίνονται για αναβάθμιση του τμήματος ναυτιλίας από τα κάτω προς τα πάνω με από τα πάνω προς τα κάτω. Είναι ένα πολύ λειτουργικό πάντρεμα των δύο προσπαθειών που γίνεται. Τώρα, ποια μορφή θα πάρει ή αν θα προχωρήσει, είναι κάτι που πρέπει να ευθυνθείτε στην κυβέρνηση και στα κόμματα. Η θέση δική μας την εκφράζουμε κάθε χρόνο στις αιτήσεις για τις μας συναλλεύσεις, ότι πιστεύουμε αυτό θα βοηθήσει την περαιτέρω και τονίζω την περαιτέρω. Δεν υποβαθμίζουμε, δεν μειώνουμε. Το αντίθετο, θέλουμε να στηρίξουμε τη δημόσια ναυτιλιακή διοίκηση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλές πιέσεις που έχει μια βιομηχανία που είναι παγκοσμιοποιημένη. Στην Κύπρο συνεισφέρει ακόμη σταθερά έναν 7% του ΑΕΠ σε άμεση συνεισφορά. Υπάρχει η απασχόληση ατόμων που έχει σταθεροποιηθεί λίγο πολύ στις 4.000 υπαλλήλους πέραν του ίμιση αυτού στην Κύπρη, με έναν μεγάλο αριθμό ναυτικών. 55.000 ναυτικούς λέμε συχνά. Η σημασία όμως είναι ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος της οικονομίας που απέδειξε περίτρανα
κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δύσκολων οικονομικών περίοδων 2013 και μετά, ότι παραμένει σταθερή, πιστή στην Κύπρο, στη σημαία, στο νεολόγιο και στην κυπριακή οικονομία. Παρόλο με οποιαδήποτε οικονομικά προβλήματα κουρέματος, δεν έχουμε χάσει καμία από τις εταιρείες μέλη μας. Το αντίθετο, έχοντας υπόψη μας τα πολύ δύσκολα 8 τελευταία χρόνια που περνάει η παγκόσμια ναυτιλία και οι ναυλαγορές στην Κύπρο, με μεγάλη περηφάνεια πλέον μπορούμε να αναφέρουμε ότι απέδειξε περίπτωση ότι η ναυτιλία είναι ένας πραγματικός αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας που δεν απομυζά τίποτε από την κυπριακή οικονομία. Το αντίθετο, όλα τα εισοδήματα της ναυτιλίας έρχονται από το εξωτερικό. Άρα, η κίνηση αυτή που αναφέρεται, την οποία εμείς επικροτούμε και επιζητούμε επισήμως εδώ και αρκετά χρόνια, πιστεύω ότι θα μεταφέρει αμήτη άλλου, πέραν της πρακτικής αναβάθμισης της ναυτιλιακής διοίκησης, θα μεταφέρει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα στήριξης και ευχής έργο θα είναι όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν αυτού του τις προσπάθειες τεχνοκρατικής αναβάθμισης, διότι για να προσελκύσεις δεινούς επενδυτές μόνιμης βάσεως, και ας μην ξεχνάμε, η ναυτιλία είναι ίσως το μακροβιέστερο είδος άμεσης ξένης επένδυσης στην Κύπρο από τη δεκαετία του 70 και μετά. Θα είναι ένα ξεκάθαρο λοιπόν πολιτικό μήνυμα αν η κυβέρνηση σε αραστή συνεργασία με όλα τα εμβουλή κόμματα, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά τώρα, να μεταφέρει ένα μήνυμα ότι σε εξειδικευμένους παραγωγικούς κλάδους, όπως είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η ανάπτυξη και άλλους συναφείς που μπορεί να κριθεί από την πολιτική ηγεσία ότι είναι χρήσιμο, να δώσουν πολιτική στήριξη. Δεν μιλάμε ούτε για χρήματα, ούτε για υποδομές, διότι η ναυτιλία είναι ήδη μια έτοιμη λύση με κάθε την εφαρμογή, δεν χρειάζεται να γίνει οριζόντια. Θα βοηθήσει περαιτέρω και στην επίλυση καθημερινών, καλύτερη, πιο γρήγορη, πιο στοχοπροσιλωμένη επίλυση καθημερινών προβλημάτων, στη χάραξη μια μόνιμης ναυτιλιακής πολιτικής και στην περαιτέρω προώθηση για προσέλκυση ποιοτικών και μόνιμων επενδυτών, αν θέλει κάποιος να παρουσιάσει την μορφή επένδυση. Εμείς λέμε είναι για φυσική παρουσία εταιριών που θα αποφέρει ακόμα περισσότερα έσοδα στην κυπριακή οικονομία και θα επιλύσει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της αναργίας με εξειδικευμένη απορρόφηση αποφύτων πανεπιστημίων και εξειδικευμένων άλλων επαγγελματίων. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ελπίσουμε την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Επήρες το 17 λεπτά. Αφού βάλεις, μην το μιλώνουμε να σου κάνω.